Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και έρχομαι να σας παρουσιάσω ένα ακόμα βιντεάκι με special κριτικές κατσούνες. Επιτέλους πρόλαβα. Ή το σωστό, επιτέλους σας πρόλαβα. Σας πρόλαβα πριν εσείς μου πάρετε τις καλύτερες κατσούνες. Και σας έχω επιλέξει 3 με 4. Θα ξεκινήσω με μια κατσούνα η οποία είναι φίδι. Είχα καιρό να σας βρω κατσούνα φίδι. Και γι' αυτό θα ξεκινήσω και θα κλείσω το βίντεο μου με μια κατσούνα φίδι. Πριν ξεκινήσω όμως, εύχομαι να ακούγονται αυτά που σας λέω, γιατί όπως βλέπετε έχω θορυβώδης ατμόσφαιρα σήμερα, γιατί ο κόσμος είναι στις ελιές, εδώ είμαστε στη φύση, έχει ελιές, χωράφια, μπέλια. Τώρα είναι περίοδος που μαζεύουν ελιές και ο κόσμος έχει βάλει τα μηχανάκια μπροστά, μαζεύει, κλαδεύει και η ξύλα και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνει για τη συντήρηση ενός χωραφιού. Ας ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη μας κατσούνα, η οποία το ύψος της είναι 1,5 μέτρο, σκαλισμένη κατσούνα, εδώ αφήνουμε το μέτρο, τη βλέπετε, κατσούνα φίδι, από ξύλο πρίνου 1,5 μέτρο, δείτε εδώ, δεν είναι τελείως ίσια, αν ψάχνετε μία ίσια κατσούνα αυτή σίγουρα δεν σας κάνει, είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι λεπτός πρίνος και ψηλός, πράγμα που σημαίνει ότι για εσάς που θέλετε ένα ψηλό μπαστούνι, μια ψηλή κατσούνα, είναι ό,τι πρέπει, γιατί είναι λεπτή και δεν είναι βαριά και μπορείτε σίγουρα να την χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχω τόσο καιρό να γυρίσω βιντεάκι, δεν θυμάμαι πια τι σας λέω. Σας λέω σίγουρα τη διάμετρο, για να δούμε τη διάμετρο. Η διάμετρος της έχει διαφορές, δηλαδή η κούρμπα της είναι στα μισό λεπτάκι 8 εκατοστά, ενώ ο σκελετός της έχει κάποια σημεία τα οποία φτάνουν στα 12 εκατοστά. Παίζει δηλαδή, βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βιντεάκι, αλλά σε κάποια σημεία είναι λεπτή και σε κάποια άλλα σημεία είναι πιο χοντρή. Άρα παίζει από 8 με 12 εκατοστά. Σας μέτρησα το πιο λεπτό και το πιο παχύ σημείο του ξύλου. Και πάμε να δούμε το βάρος. Δείτε τη λίγο δίπλα μου, εγώ είμαι 1,77 και δείτε τι που μου φτάνει, έτσι. Και το καλό είναι ότι έχει κάποιες κούρμπες, έτσι ώστε να με βοηθήσει να μπορώ να την κρατάω και από χαμηλά και να έχω προέκταση πάνω από το χέρι που πολύ μου ζητάτε. Όπως πάνω κάτω κρατάτε τις γλίτσες. Το βάρος της είναι 800 γραμμάρια. Για το ύψος της και για το είδος του ξύλου είναι ελαφριά. Και να σας πω και κάτι άλλο, είναι φρεσκοκομμένη, φρεσκοσκαλισμένη. Αυτή θα στεγνώσει κιόλας λίγο και θα ελαφρύνει λίγο ακόμα. 3, 2, 1, βγαίνει σε δημοπρασία, πλάκα κάνω. Όποιος θέλει, στέλνει μήνυμα και με ρωτάει αν υπάρχει διαθέσιμη τιμή και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας. Την πάω λοιπόν αυτή στην άκρη να έρθουμε να φέρουμε την επόμενη. Επόμενη κατσούνα. Μισό να μετρήσω το ύψος. Ένα μέτρο και 20 εκατοστά. Βλέπετε, σαν ύψος μου είναι καλύτερα. Έρχεται και μου κάθεται καλύτερα. Βέβαια, για το δικό μου ύψος χρειάζομαι ένα κλικ πιο κοντά. Πιο κοντή. Η δική μου κατσούνα είναι 1 μέτρο και 8 εκατοστά. Λοιπόν, ωστόσο είναι αρκετά χοντρό το παχύ το ξύλο της. Δείτε εδώ, καμία σχέση το κράτημα φτηνής της κατσούνας σε σχέση με την άλλη κατσούνα, όπως και η στιβαρότητα είναι τελείως διαφορετική. Πάμε να δούμε τώρα την περιφέρεια. Περνάνε αεροπλάνα, τι στο καλό, δεν έχουμε COVID. Να ξέρω, να φύγω κι εγώ να πάω πουθενά. Η περιφέρειά της αυτινής είναι 15 εκατοστά. Είναι αρκετά μεγάλη.
Για να πάμε και στο πιο λεπτό σημείο. Το πιο λεπτό της σημείου είναι στα 12 εκατοστά. 12 λοιπόν εκατοστά και το πιο μικρό, το πιο λεπτό και 15 εκατοστά το πιο μεγάλο. Μιλάμε για περιφέρεια. Συγχωρέστε με καμιά φορά από ταχύτητα λέω διάμετρο, αλλά μετράμε την περιφέρειά της. Έτσι, δείτε το πάνω μέρος και το κάτω μέρος. Είναι πιο ίσια από την άλλη, πάλι δεν είναι τελείως ίσια. Το βάρος δεν είδαμε. Βλέπετε, ενώ είναι πολύ πιο κοντή από την άλλη κατσούνα που σας έδειξα του πρίνου, αυτή είναι 1 κιλό και 350 γραμμάρια. Είναι υπερβολικά βαριά για καθημερινή χρήση, ειδικά αν θέλετε να διενύσετε μεγάλες αποστάσεις. Για πεζοπορία δεν συστήνεται, είναι στιβαρή. Και εκεί πάμε να το δούμε. Ακούγεται και από το χτύπημα. Ωστόσο, δεν τη συστήνω για καθημερινή χρήση, θα σας κουράσει και δεν θέλω να πάτε μια πεζοπορία για να μου την αφήσετε στα μέσα. Θέλω να πάτε και να τελειώσετε με την κατσούνα την πεζοπορία. Πάμε να δούμε τώρα την τρίτη κατσούνα, η οποία είναι αυτή εδώ. Πάλι δεν μέτρησα ύψος, θα το μετρήσω τώρα. Ένα 54 αυτή η κατσούνα, κοντεύει να φτάσει στο ύψος μου, έτσι, από ξύλο ροδιάς. Πάρα πολύ ελαφρύ σαν ξύλο, μαλακό σαν ξύλο και το κάτω μέρος έχει πλεξούδα. Εντυπωσιακό, πόσο καιρό είχα να σας φέρω πλεξούδα? Αρκετό καιρό και όμως σας έφερα και φίδια σας έφερα και πλεξούδα σας έφερα και παχιά σας έφερα, τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, δείτε την εδώ, κίτρινο το ξύλο, ανοιχτό χρωμο ξύλο. Πολύ όμορφο το ξύλο της ροδιάς, δεν είναι το ίδιο ανθεκτικό όσο το ξύλο του πρίνου, αλλά είναι πολύ πιο ελαφρύ, δηλαδή για στήριξη να το προτιμάτε. Ειδικά για μεγαλύτερες ηλικίες, οι περισσότεροι που θέλετε να κάνετε δώρο στους παππούδες σας και σε μεγαλύτερους ανθρώπους που θέλουν να στηριχτούν κάπου, είναι ένα πολύ καλό μπαστούνι γιατί είναι ελαφρύ, δεν τους κουράζει καθόλου. Λοιπόν, τι άλλο να δούμε, λοιπόν την περιφέρειά της. Το είπα σωστά αυτή τη φορά, μπράβο μου, μαθαίνω. Όσο πάει και μαθαίνω. 10 εκατοστά η περιφερειά της, το κάτω μέρος όπου έχει την πλεξούδα, είναι 11 εκατοστά, στα 11 εκατοστά βέβαια είναι δύο πιο μικρά κλαδιά, τα οποία τα έχουμε πλέξει και έχει φτιαχτεί αυτή η υπέροχη πλεξούδα. Δεν τη συστήνω αυτή για χρήση, τη συστήνω κυρίως για συλλέκτες, για κάποιους που θέλουν να στολίσουν μία κατσούνα ή να εντυπωσιάσουν κρατώντας μία κατσούνα, για παραστάσεις ίσως. Είναι πάρα πολύ όμορφη κατσούνα, αλλά όχι για στήριξη. Αν δούμε και το βάρος. Και είναι η πιο ψηλή κατσούνα που έχω αυτή τη στιγμή να σας δείξω. Και φτάνει στο 1 κιλό και 15 γραμμάρια. Βλέπετε ότι ενώ είναι η πιο ψηλή κατσούνα, δεν είναι τόσο βαριά. Κερδίζει, είναι ελαφριά. Πάρα πολύ ωραίο να γυρνάς βιντεάκια σε εξωτερικό χώρο, αλλά όλο θορύβους ακούω, όλο γυρνάω από εδώ, όλο γυρνάω από εκεί. Ελπίζω στο τέλος να μοντάρω και να βγει κάτι όμορφο.
Δεν σας έχω δείξει αυτήν εδώ. Τελικά θα σας δείξω και τις τέσσερις, γιατί ήσασταν καλά παιδιά και γιατί μου πήγε ωραία το βιντεάκι. Ούτε πολλά μοντάζ δεν θα θέλει. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Ύψος. Θα το μάθω παιδιά, αφήστε με να γυρνάω πιο συχνά βιντεάκια, έτσι ώστε να μην ξεχνάω ότι πρέπει και εγώ να σας πω. 1.35. Με ύψος λοιπόν 1.35, αρκετά παχύ σαν ξύλο, πιο στιβαρή από την πρώτη κατσούνα φίδι που είδαμε, ίσια. Δείτε εδώ, πιο σκούρος πρίνος. Και από πάνω. Ωραία, εντυπωσιακή κατσούνα, σκαλισμένο κεφάλι φιδιού. Για εσάς που θέλετε φίδι, ίσια. Για να δούμε τώρα τη διάμετρο. Την περιφέρεια. Θα το μάθω. Για να δούμε λοιπόν την περιφέρεια, η οποία είναι 11 εκατοστά. Και το βάρος της συγκεκριμένης κατσούνας είναι 1 κιλό και 150 γραμμάρια. Άντε τώρα να διαλέξεις. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποια θα διάλεγα. Ευτυχώς που είναι δικές μου προς το παρόν και μπορώ να τις έχω όλες και να σας τις δείξω όλες. Και σας πρόλαβα, σας έπιασα στον ύπνο. Τώρα ήταν οι γιορτές, λίγο ηρεμήσαμε όλοι και βρήκα την ευκαιρία να σας γυρίσω το καινούριο μου βιντεάκι μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, κατσούνα πλεξούδα. Εδώ έχω μία στιβαρή, κοντή, παχύ ξύλο, παχύ κορμός. Κατσούνα φίδι πιο λεπτή, όμορφη, κομψή, θα την πω έτσι, και αυτή εδώ η κατσούνα η οποία είναι πιο στιβαρή, πάλι κατσούνα φίδι. Διαλέγετε και παίρνετε. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, έτσι, γιατί μπορεί να καθυστερώ να βγάζω βιντεάκια, αλλά βγάζω και βγάζω, βλέπετε τι πράγμα. Καλό πράγμα για σας. Εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Α, και μαζί με την εγγραφή μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.